Στα 1000 άτομα εκτιμάται ο πληθυσμός των Ινδών στα ανατολικά προάστια του Ρεθύμνου. Η Τζέσι Τζέσπιρ Κάου, ενώ ζει 10 χρόνια στην Ελλάδα, μέχρι πρότινος δεν μιλούσε τη γλώσσα. Μέχρι που το ΚΕΚ της περιφέρειας Κρήτης στο Ρέθυμνο ξεκίνησε τη διδασκαλία ελληνικών ως ξένη γλώσσα. Σιγά σιγά κάνει παρέα μαζί οι φίλοι μας και πάω δουλειά, έκανε βολίτια εκεί όλο κόσμο, ότι είναι εκεί και μιλάει λίγο, καταλαβαίνει. Και με τα παιδιά πάει σχολείο. Ο Μαλίχαρ Μαζανσί γνώριζε ήδη ελληνικά από την εργασία του και έτσι είναι ο συνδετικός κρίκος που έφερε την Ινδική παροικία του Ρεθύμνου στο σχολείο, ενώ τώρα ετοιμάζεται να δώσει εξετάσεις για να λάβει πτυχίο γνώσης ελληνικών. Διαβάζω, για μιλάω και για παιδιά για σχολείο. Και φέτος θα σε να κάνω μαθήματα πάλι, ελληνική γλώσσα. Οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν και για την πολιτιστική συμμετοχή των εκπαιδευομένων, όπως να παρακολουθήσουν θεατρικές παραστάσεις, να επισκεφθούν τη δημόσια βιβλιοθήκη, ενώ σεβάστηκαν την επιθυμία τους οι τάξεις των ανδρών και των γυναικών να είναι χωριστές. Δεν το κάναμε για σεξιστικούς λόγους ή να κάνουμε ένα flashback στο παρελθόν. Επειδή έχουμε συνεργασία με την κοινότητα και θέλουμε να σεβόμαστε τα ήθη, τα έθιμά τους και τους κανόνες ηθικής τους. Όλο εγχείρημα δεν περιορίζεται μόνο στη μαθησιακή διαδικασία, στο μαθησιακό αποτέλεσμα, αλλά περιβάλλεται και αγκαλιάζεται από την κοινωνική ένταξη και την πολιτισμική ανταλλαγή. Θέλαμε να βοηθήσουμε τόσο τα παιδιά στα μαθήματα, όσο και τους γονείς τους να μάθουν την ελληνική γλώσσα για να μπορούν να επικοινωνούν και με τα παιδιά. Εδώ λοιπόν που η Εκκλησία δόρισε την έκταση που χτίστηκε το Αρσάνιο Γυμνάσιο και Λύκειο, μπαίνουν βαθύτερες βάσεις για την αρμονική συνύπαρξη των λαών. Αυτό που ζητάει η τοπική κοινωνία είναι η στήριξη της πολιτείας στο πρόγραμμα αυτό, όπως και να αξιοποιηθούν εκτάσεις δίπλα στο δημοτικό σχολείο της περιοχής, ώστε να κατασκευαστούν χώροι άθλησης και παιχνιδιού για τους 4.000 συνολικά κατοίκους της τοπικής κοινότητας Χαμαλευρίου. Συνέχισε αυτό τον προγραμμάτων, γιατί πραγματικά οι άνθρωποι έχουν ανάγκη, έχουν ανάγκη ενσωμάτωσης και η εκμάθηση της γλώσσας βοηθάει σε αυτή την προοπτική. Υπάρχει ο χώρος, είναι έτοιμες οι μελέτες, απλώς λείπει χρηματοδότηση. Και εκεί χρειαζόμαστε μια βοήθεια από την περιφέρεια. Και πριν το κλείσιμο, η Τζέσι μας εύχεται στα ελληνικά και στα ινδικά. Καλή Χριστούγεννα, είναι Christmas στην Αβδανία. Χρόνια πολλά είναι ένα μεσάλδιο.